Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κηδών. Κλείνει εντός των επόμενων ωρών η συμφωνία με τους δανειστές. Σε μηδενικό πρωτογενές πλεόνασμα για το 2015 καταλήγουν δανειστές και Αθήνα. Είναι μια κακή συμφωνία ως προς τα μέτρα. Είναι μια καλή συμφωνία για τη χρηματοδότηση της χώρας, λέει ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παύλος Πολάκης. Συνεχίζεται το σύριαλ με την φοροκλοπή στον αρχαιολογικό χώρο της Χνωσού. Λειτουργούμε απολύτως νομότυπα, απαντούν οι εργαζόμενοι. Στην κατεδάφιση ενός κτηρίου επί της οδού Ακροτηρίου προχώρησε η Δημοτική Αρχή. Στόχος η διάνοιξη της παρακείμενης οδού Γιάννη Παΐζη. Σε μηδενικό πρωτογενές πλεώνασμα για το 2015 και ύφεση 2,1% του ΑΕΠ φέτος, φαίνεται να καταλήγουν οι ενεξελίξεις διαπραγματεύσεις με το κουαρτέτο σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Σύμφωνα με πληροφορίες όσον αφορά τις συζητήσεις για τους αγρότες, αυτό που εξετάζεται είναι η αύξηση στο πετρέλαιο να γίνει σε δύο δόσεις. Η πρώτη τον Οκτώβριο του 2015 και η δεύτερη τον Οκτώβριο του 2016. Οι διαφορές πλέον είναι μικρές, ωστόσο στα προαπαιτούμενα θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Μπορεί να έχουμε συμφωνία ακόμη και εντός της ημέρας, δήλωσε από την Κίσαμο που βρίσκεται σήμερα ο Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παύλος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης ξεκαθάρισε πως δεν αγαπήσαμε ξαφνικά τους δανειστές και στο μέλλον θα υπάρξουν συγκρούσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά. Την αισιοδοξία του ότι ίσως και σήμερα θα υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στο κουαρτέτο και την κυβέρνηση εξέφρασε ο Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παύλος Πολάκης κατά τη διάρκεια ημερίδας στο Καστέλι. Ο Παύλος Πολάκης επεσήμανε ότι η διαπραγμάτευση βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σημείο, ωστόσο εμφανίστηκε βέβαιος ότι η χώρα θα σταθεροποιηθεί άμεσα. Την ίδια ώρα, ο Παύλος Πολάκης τόνισε ότι η χρηματοδότηση που θα προκύψει από τη συμφωνία είναι αναγκαία προκειμένου να ανασάνει η χώρα. Ωστόσο παραδέχτηκε ότι τα μέτρα είναι επώδυνα για τον ελληνικό λαό. Από εκεί και πέρα είναι σίγουρο ότι θα σταθεροποιηθεί η χώρα. Θα σταθεροποιηθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει περίπτωση και σήμερα να τελειώσει η ιστορία της συμφωνίας. Είναι κακή συμφωνία όσο αφορά τα μέτρα και δεν την υπερασπίσω. Αλλά είναι καλή όσο αφορά τη χρηματοδότηση και το να πάρουμε μια ανάσα. Και από εκεί και πέρα στο χέρι μας είναι και με τις επόμενες συγκρούσεις που θα έρθουν, γιατί θα έρθουν. Δεν αγαπηθήκαμε. Με τις επόμενες συγκρούσεις που θα έρθουν, να μπορέσουμε να αναιρέσουμε μια σειρά από μέτρα στο βάθος των 2-3 χρόνων που έχει εύρος αυτή η συμφωνία, γιατί περιέχει ένα μεγάλο χρηματοδοτικό κομμάτι και το οποίο ένας τρόπος που θα κρυθούμε, έτσι πολύ καθαρά το λέω, είναι και πώς θα μοιραστούμε αυτά τα λεφτά και πού θα κατευθυνθούν. Αν θα κατευθυνθούν σε 4-5 μεγαλοεργολάβους ή αν θα κατευθυνθούν σε τοπικές κοινωνίες. Είναι προφανές ότι θα βάλουμε πλάτη για το δεύτερο. Ο Παύλος Πολάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην επόμενη μέρα της συμφωνίας. Ουσιαστικά η επόμενη μέρα μετά τη συμφωνία, και που θα πω δύο πράγματα εκεί, είναι ότι πρέπει να πατήσουμε την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού μας, πρέπει να πατήσουμε στην παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου. Προηγουμένως πήρα ένα συνεργάτη μου από τα κτίρια τα ερυπωμένα του συνεταιρισμού. Εκεί είναι το στοίχημα, εκεί είναι το μέλλον, αυτό πρέπει να στηρίξουμε και παρά και ενάντια στα μέτρα που με τη θηλιά στο λαιμό μας επέβαλαν για τους αγρότες, θα τα ανακουφίσουμε αυτά τα μέτρα στην πορεία μέσα από μια άλλη διαδικασία και τη στήριξη των συνεταιρισμών ιδιαίτερα, που έτσι θα ξαναδιανεμηθεί εισόδημα και εδώ θα είναι το στοίχημα το μεγάλο και βέβαια μέσα από μια ανάπτυξη και σύνδεση με τον τουρισμό όλο αυτό το πράγμα. Και έρχομαι λίγο στο συγκεκριμένο, τώρα επειδή τα έχω βιώσει. Εν τω μεταξύ, αναφερόμενο στα έργα υποδομής που χρειάζεται άμεσα το νησί, ο Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης επεσήμανε ότι ο βόρειος οδικός άξονας είναι το κυριότερο έργο που χρειάζεται η Κρήτη. Εδώ στην Κρήτη, ένα μεγάλο έργο είναι που πρέπει να γίνει ο ΒΟΑΚ. Μετά χρειαζόμαστε εκατοντάδες μικρά έργα, όπως είναι αυτά, τα οποία θα ενισχύουν την τοπική οικονομία, θα αναδεικνύουν τις τοπικές ομορφιές, θα δημιουργούν προστιθέμενη αξία στον τόπο, θα βάζουν τους ανθρώπους να φυλάνε τον τόπο και βέβαια πρέπει να λυθούν αυτά από τον κ. Σημαντηράκης, γιατί είναι και αυτά, υπάρχουν μια σειρά από αγκυλώσεις. Δηλαδή πρέπει να οριοθετηθεί ο χώρος. Είναι αυτό, τέλος. Και δίπλα μπορεί να υπάρξει δραστηριότητα. Γιατί ένα πράγμα δεν είναι μόνο να το αναδεικνύεις σαν αιώνια πολιτιστική ταυτότητα, έτσι, ούτε να το περιφρουρείς σαν μονάκριβο φυσικό περιβάλλον. Πρέπει να επιτρέπει και στους ανθρώπους που γίνουν να ζουν για να μείνουν εκεί. Δεν γίνεται.
Παραμένει η ρύθμιση των 100 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές με ορισμένες τροποποιήσεις σύμφωνα με πηγές προσκύμενες στις διαπραγματεύσεις. Έτσι, για οφειλές πάνω από 5.000 ευρώ, το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί από το 3% σήμερα στο 5%. Ενώ οι οφειλές κάτω από 5.000 θα παραμείνουν άτοκες υπό τρεις συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μεγάλες αλλαγές φέρνει η Συμφωνία Κυβέρνησης και Τρόικα στη ρύθμιση των 100 δόσεων, στην οποία έχουν ενταχθεί πάνω από 850.000 δανειολήπτες. Οι αλλαγές στη ρύθμιση αποτελούν ένα από τα προαπαιτούμενα για τη Συμφωνία και πρόκειται να ψηφιστεί άμεσα. Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα, όσοι χρωστούν μέχρι 5.000 ευρώ δεν τοκίζονται καθόλου, ενώ όσοι χρωστούν πάνω από 5.000 ευρώ επιβαρύνονται με επιτόκιο 3%. Ωστόσο, οι αλλαγές που έρχονται για όσους έχουν μπει στη ρύθμιση θα περιλαμβάνει. Όσοι χρωστούν πάνω από 5.000 ευρώ θα πληρώνουν επιτόκιο 3% αντί για 5%, ενώ όσοι χρωστούν κάτω από 5.000 δεν θα επιβαρυνθούν οι μετόχους εάν πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις. Η οφειλή να μην είναι από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά είναι από φυσικό πρόσωπο, μη επιχειρηματία. Η περιουσία του φυσικού προσώπου να μην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ και όταν έγινε η ρύθμιση, η οφειλή του φορολογούμενου να μην υπερεύαινε το 50% των ετήσιων εισοδημάτων του φορολογουμένου. Εάν ο οφειλέτης δεν πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε θα τοκίζεται με 5%. Ο αριθμός των δόσεων θα επαναπροσδιοριστεί με βάση το εισόδημα. Έτσι, όσοι έχουν ζητήσει να πληρώσουν το χρέος τους σε 100 δόσεις, αλλά τα εισοδήματά τους είναι υψηλά, τότε είναι πιθανό να κληθούν να πληρώσουν σε λιγότερες δόσεις. Αναφορικά με τα κόκκινα δάνεια, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η ελληνική πλευρά παραμένει σταθερή στη θέση της για δημιουργία φορέα διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Δείτε στη συνέχεια του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Με τεράστιες δυσκολίες στο πρώτο κουδούνι φέτος, χιλιάδες τα κενά εκπαιδευτικών σε ολόκληρη τη χώρα και την Κρήτη. Άγχος και προβληματισμός κατακλείζει χιλιάδες γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία με τα σχέδια για επιβολή ΦΠΑ 23% σε όλες τις δομές ιδιωτικής εκπαίδευσης, καθώς τα δίδακτρα αναμένεται να εκτοξευτούν στα ύψη. Την ίδια ώρα στον αέρα βρίσκονται για την καινούργια σχολική χρονιά και τα ολοήμερα δημοτικά σχολεία της χώρας, καθώς το Υπουργείο Παιδείας εξετάζεται η κατάργησή τους με στόχο την εξοικονόμηση κονδυλίων. Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα κληθούν να βάλουν οι γονείς για τα παιδιά τους που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία, δίνοντας επιπλέον κατά έτος 1.500 με 2.000 ευρώ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ήδη ο ΦΠΑ 23% έχει περάσει στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αλλά και ξένων γλωσσών. Όμως οι δανειστές ζητούν να υπαχθούν στον ίδιο συντελεστή ιδιωτικά κολέγια, σχολεία αλλά και ΙΕΚ. Την ίδια ώρα, μέλη του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων προειδοποιούν ότι με αυτό το καθεστώς θα αναγκαστούν πολλοί μαθητές να αλλάξουν σχολικό περιβάλλον και να φοιτήσουν στη δημόσια εκπαίδευση. Επισημαίνεται δε ότι τα δίδακτρα για τα ιδιωτικά σχολεία ξεκινούν από τις 4.500 ευρώ το έτος και μπορεί να φτάσουν τις 10.000 με 12.000 ευρώ. Σε όλη τη χώρα λειτουργούν πάνω από 300 σχολεία. Την ίδια ώρα, στον αέρα βρίσκονται για την καινούργια σχολική χρονιά και τα ολοημέρα δημοτικά σχολεία της χώρας, καθώς το Υπουργείο Παιδείας εξετάζεται η κατάργησή τους με στόχο την εξοικονόμηση κονδυλίων. Σύμφωνα με την Καθημερινή της Κυριακής, τα κονδύλια που θα δίνονταν για την κάλυψη των αναγκών στο ολοήμερο σχολείο μελετάται να αξιοποιηθούν για προσλήψεις εκπαιδευτικών για το βασικό σχολικό πρόγραμμα. Όμως, η κατάργηση των ολοήμερων θα προκαλέσει οξύτατο πρόβλημα στις οικογένειες περίπου 340.000 μαθητών. Δυστυχώς, όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια οι κυβερνήσεις φρόντισαν και κρατούσαν το ολοήμερο σχολείο με προσωπικό το οποίο δεν ήταν μόνιμο. Εμείς από την αρχή λέγαμε ότι η ολοήμερη λειτουργία του σχολείου θα έπρεπε να διασφαλίζεται μέσα από την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Δυστυχώς, όλα αυτά τα χρόνια φροντίζαν και διορίζανε αναπληρωτές και εξαρτιόμασταν από το αν θα υπάρχουν πιστώσεις στον επόμενο προϋπολογισμό ή όχι. Ενώ αν υπήρχε μόνιμο προσωπικό, δεν θα συζητούσαμε αυτό το πράγμα τώρα. Γι' αυτό το λόγο, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η ολοήμερη λειτουργία του σχολείου είναι αναγκαιότητα, είναι ανάγκη των γονέων και ειδικά των γονέων οι οποίοι εργάζονται. Ειδικότερα, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, ο αριθμός των ελλείψεων εκπαιδευτικών σε πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα κινηθεί μεταξύ 24.000 έως 26. Ωστόσο, προς το παρόν έχουν εξασφαλιστεί πιστώσεις για την κάλυψη μόλις 12.000 θέσεων. Πρέπει η κυβέρνηση να φροντίσει να εξασφαλίσει τις πιστώσεις και την κάλυψη της λειτουργίας των σχολείων.
Υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορεί να αξιοποιήσει, αλλά υπάρχει και θα πρέπει να υπάρξει και η πολιτική βούληση από πλευρά τη κυβέρνηση τόσο για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όσο και για το να υπάρξουν μόνιμοι διορισμοί. Η πρόταση δική μας είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν μόνιμοι διορισμοί για να καλυφθούν όλα τα κενά και στο ολοήμερο σχολείο και σε όλα τα υπόλοιπα κενά που υπάρχουν, τα οποία εμείς υπολογίζουμε ως σύλλογος ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση των Χανίων ξεπερνάνε 474, αν θέλουμε να λειτουργήσουν τα σχολεία μας σε όλες τις ειδικότητες 374, αν θέλουμε τα σχολεία μας να λειτουργήσουν όπως λειτουργήσαν πέρσι. Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας διαψεύδει τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία εξετάζεται η κατάργηση των ολοήμερων σχολείων. Το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση: τα ολοήμερα σχολεία θα εξακολουθήσουν κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία τους, καθώς το Υπουργείο έχει εξασφαλίσει όλες τις αναγκαίες πιστώσεις. Στο ολοήμερο σχολείο, η έναρξη του υποχρεωτικού προγράμματος γίνεται στις 8 και 10 το πρωί και το βασικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 12 και 20 για την 1η και 2η Δημοτικού και στη 1 και 4 για τις επόμενες 4 τάξεις. Βέβαια, εάν το Δημοτικό είναι ολοήμερο, το πρόγραμμα το ολοκληρώνεται στις 2 για όλες τις τάξεις, ενώ στην απογευματινή ζώνη με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχεται η δυνατότητα προώρησης αποχώρησης των μαθητών από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 4 παρά 20. Το διευρυμένο ωράριο του ολοήμερου, εκτός από το ότι εξυπηρετεί τους γονείς, δίνει τη δυνατότητα στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα να προσφέρει νέες δραστηριότητες που έχουν ανάγκη οι μαθητές. Η ολοήμερη λειτουργία των σχολείων θα πρέπει να εξασφαλιστεί για όλα τα σχολεία, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα και νέα αντικείμενα να μπουν, όπως για παράδειγμα η πληροφορική που έχει μπει σε ολοήμερα σχολεία, αλλά και να υπάρξει δυνατότητα και εμβάθυνση. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να μαθαίνουν μουσικά όργανα στην διάρκεια της ολοήμερης λειτουργίας του σχολείου ή δεύτερη ξένη γλώσσα στη διάρκεια της λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου. Πράγματα τα οποία σήμερα αρκετοί γονείς τα πληρώνουν έξω στον ιδιωτικό τομέα σε αυτό το στήριο. Η αξία των ολοήμερων σχολείων καταδεικνύεται από το γεγονός ότι είναι πολύ δημοφιλή. Τα σχολεία με ανανεωμένο ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης καλύπτουν το 58% του μαθητικού πληθυσμού των δημοτικών σχολείων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2010 επί Υπουργείας Άννας Διαμαντοπούλου και στο τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς συνολικά από τα 4.564 δημοτικά σχολεία της χώρας, τα 1.336 λειτουργήσαν με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με τα περισσότερα να βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα με τα πολυπληθέστερα σχολεία. Με χιλιάδες κενά αναμένεται να ανοίξουν τα σχολεία τον Σεπτέμβριο. Ο αριθμός κατά της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών αγγίζει τις 25.000, ενώ και το Υπουργείο Παιδείας τις 15.000. Τα νούμερα αποτελούν πάντως εκτιμήσεις και η ακριβής εικόνα θα συμπληρωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου. Την ίδια ώρα, σε αρκετές εκατοντάδες υπολογίζονται τα κενά που θα υπάρξουν και στα σχολεία της Κρήτης. Σε περίπου 25.000 υποστηρίζουν η Διδασκαλική Ομοσπονδία και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης τα κενά στα σχολεία με την αρχή της σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τους συνδικαλιστές, το Υπουργείο υποστηρίζει ότι θα καλύψει περίπου τα μισά από αυτά και όπως λένε, το Σεπτέμβρη πολλά σχολεία, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, δεν θα ανοίξουν. Για να καλύψουν αυτή τη στιγμή, μάλλον η δυνατότητα να καλυφθούν αυτά τα κενά, είναι στην καλύτερη περίπτωση τα μισά. Δηλαδή, μιλάει για 12.000 πιστώσεις, ίσως 13.000. Κατά συνέπεια υπάρχει ένα θέμα με τα μισά από τα κενά που εμείς υποστηρίζουμε ότι υπάρχουν, ότι δεν θα καλυφθούν, δεν θα ανοίξουν δηλαδή το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο δηλαδή την ημέρα του αγιασμού σε πάρα πολλά σχολεία δεν θα υπάρχουν δάσκαλοι. Οι γονείς λένε ότι τα σχολεία θα πρέπει να ανοίξουν και η κυβέρνηση θα πρέπει να βρει από αλλού προκειμένου να πάρει όλους τους απαραίτητους δασκάλους και νηπιαγωγούς για να λειτουργήσουν τα σχολεία όπως πρέπει. Τι σημαίνει ότι μερικές γυναίκες δεν θα μπορούν να δουλεύουν. Και έτσι θα είναι χειρότερη η κρίση. Γιατί θα κρατάνε τα παιδάκια τους. Θα έπρεπε. Η παιδεία είναι το παν για η βάση στις νέες γενιές για να μπορέσει τούτος ο τόπος να προκόψει, έτσι δεν είναι. Θα έπρεπε να δίνουμε με ιδιαίτερη βαρύτητα. Γιατί έχω παιδιά που σπουδάζουν, που είναι έτοιμα για φοιτητές και όλα αυτά. Και πάντα και εμείς οι γονείς αυτό θέλουμε. Τα παιδιά μας να μπορούν να σπουδάσουν, να αναπτύξουν το πνεύμα τους, τους ορίζοντές τους. Και είπε, μόνο μέσα από τη μόρφωση μπορεί πλέον ο άνθρωπος να τα αποκτήσει όλα αυτά, έτσι δεν είναι? Θα είναι μεγάλο πρόβλημα για τα παιδιά. Εγώ τα δικά μου τα παιδιά δεν έχω πρόβλημα. Και έχω άλλα δύο παιδιά, τα οποία είναι στο δημοτικό, στο γυμνάσιο. Μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να διέψευσε ότι σκέφτεται να καταργήσει το θεσμό του ολοήμερου σχολείου, όμως τόσο οι συνδικαλιστές όσο και οι γονείς υποστηρίζουν ότι είναι ένας θεσμός που, αν καταργηθεί, θα πλήξει βάναυσα την ελληνική οικογένεια. Ναι, αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, το οποίο θα πρέπει να το
αν νομίζει η ελληνική κυβέρνηση ότι θα πρέπει να καταργήσει για να εξοικονομήσει κάποιους πόρους χρηματικούς από αυτό το θέμα, θα πρέπει να ανατρέξει σε άλλα θέματα τα οποία θα τις επιφέρουν κάποια εξοικονόμηση χρημάτων. Μία ακόμη υπόθεση απόπειρας ασέλγειας σε βάρος ενός τρίχρονου παιδιού, αυτή τη φορά απασχολεί τις τελευταίες ώρες στις διοκτικές αρχές του Ρεθύμνου. Πρόκειται για ένα 30χρονο από τον Μπαγκλαντές, ο οποίος συνελήφθη νωρίς το βράδυ του Σαββάτου, μετά από καταγγελία που έγινε σε βάρος του από τη γιαγιά ενός τρίχρονου αγοριού. Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγείται ένας 30χρονος άντρας από τον Μπαγκλαντές, ο οποίος κατηγορείται για αποπλάνηση ανηλίκου. Όλα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου στο Ρέθυμνο, όταν η γιαγιά ενός τρίχρονου αγοριού αντιλήφθηκε ότι το μικρό παιδί έχει πάει στο διπλανό σπίτι από αυτό το οποίο διέμενε η οικογένεια. Η ίδια διαπίστωσε ότι ο 30χρονος άντρας είχε κατεβάσει την πάνω του παιδιού θοπεύοντάς το. Η αντίδρασή της ήταν άμεση παρά το σοκ το οποίο υπέστη. Αρχικά παρενέβη απομακρύνοντας το παιδί από το σπίτι του άντρα και στη συνέχεια ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές της περιοχής καταγγέλλοντας τα όσα είχε δει. Λίγη ώρα μετά την καταγγελία της γυναίκας, αστυνομική της ασφάλειας Ρεθύμνου συνέλαβε τον 30χρονο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες παραδέχτηκε την πράξη του, δικαιολογώντας την ως κάτι συνηθισμένο στη χώρα του. Ο αλλοδαπός άντρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αύριο θα απολογηθεί ενώπιον του. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, σεξουαλική κακοποίηση είναι οποιοδήποτε τύπο επαφή ενός ενήλικα με ένα παιδί με στόχο τη σεξουαλική ικανοποίηση του ενήλικου, ο οποίος έχει πάντα την αποκλειστική ευθύνη μιας τέτοιας πράξης. Ο παιδόφιλος, τα γενικά του χαρακτηριστικά, είναι συνήθως άντρας άνω των 30 ετών με λίγους φίλους της ηλικίας του και συχνά σε χώρους με παιδιά όπως παιδικές χαρές, ίντερνετ καφέ, αθλητικά κέντρα. Συχνά μάλιστα εργάζεται με παιδιά ενώ δεν αποκλείεται να είναι άτομο υπεράνω πάσης υποψίας. Σε πολλές περιπτώσεις είναι γνωστό μέλος της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας και συνήθως ανήκει στο περιβάλλον του παιδιού ή και της οικογένειας. Όπως έχει αποδειχθεί σε αρκετές περιπτώσεις στην πράξη, χρησιμοποιείται ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε παιδιά, ενώ ενδέχεται να προσποιείται τον έφηβο για να συζητά και να παίζει παιχνίδια μαζί του στο διαδίκτυο. Στοχεύει σε συγκεκριμένες ηλικίες και φύλο, συνήθως παιδιά προεφηβικής ηλικίας και δρά μεθοδικά και με υπομονή για να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Μπορεί επίσης να προβεί σε πράξεις συναισθηματικού εκβιασμού ή να απειλήσει το παιδί προκειμένου να μην αποκαλύψει τις δραστηριότητες του στους γονείς του. Με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ελεύθερος το μεσημέρι ο 23χρονος Βρετανός μπάρμαν που κατηγορείται πως με το χτύπημα που έδωσε στον 18χρονο μοεθνή του του προκάλεσε σωματικές βλάβες που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατό του. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει για το θέμα είναι ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, αγάπη. Καλησπέρα, κύριε Σιχή. Όπως είπε και εσύ, αγάπη, μετά την πολύ ωραία απολογία του 23χρονος Βρετανός αφέθηκε ελεύθερος. Παρέθεσε τα γεγονότα. Εξήγησε το περιστατικό το οποίο είχε συμβεί και την συμπεριφορά του συμπατριώτη του και έπεισε ανακριτική εισαγγελέα ότι δεν έχει σκοπό να φύγει από την Κρήτη καθώς του ορίστηκαν περιοριστικοί όροι να εμφανίζεται κάθε πρώτη και 15 στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να μην εγκαταλείψει το νησί. Βέβαια η έρευνα επεκτείνεται και στους φίλους του άτυχου Βρετανού, ο οποίος υπενθυμίζω μετά το ξενύχτη και την κατανάλωση αλκοόλ βρέθηκε το επόμενο πρωί νεκρός στο κρεβάτι του, όμως η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι είχε πεθάνει από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, είχε χτυπήματα. Εκεί διευκρινίστηκε ότι υπήρχε ένα περιστατικό με τον 23χρονο συμπατριώτη του, τον μπάρμαν, όπου κάποια στιγμή ο 18χρονος έπεσε στο έδαφος και έτσι όπως έπεσε χτύπησε το κεφάλι του. Επέστρεψε μαζί με τους φίλους του στο δωμάτιο και από το χτύπημα που είχε, που κανείς δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία, προήλθε θάνατός του. Μάλιστα, Χάρη, άλλο ένα θέμα μας απασχολεί. Μάχη για να κρατήσει τη ζωή δίνει από τις 3 Ιουλίου στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή ένας 29χρονος άνδρας, ο οποίος εισήχθη στο χειρουργείο για μια επέμβαση ρουτίνας και έκτοτε βρίσκεται σε κόμμα. Έτσι ακριβώς το θέμα αποκάλυψε σήμερα η εφημερίδα Νέα Κρήτη στο Ηράκλειο. Ο νεαρός άνδρας μπήκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για να αφαιρέσει μια κίστη από τον πνεύμονα. Είχε κάνει κάποιες εξετάσεις γιατί ήθελε να πάρει άδεια οδηγού ταξί, επαγγελματική άδεια, βρέθηκε αυτή η κίστη. Ενώ είχε προγραμματίσει την επέμβαση με συγκεκριμένο χειρουργό, τελικά δεν έγινε από τον χειρουργό που είχε προγραμματιστεί, έγινε από άλλο καθηγητή χειρουργό. Όμως μέσα στο χειρουργείο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως
δεν θα περίμενε κανείς. Από επέμβαση ρουτίνας κατέληξε να έχει ένα αιμορραγικό σοκ με ακατάστατη αιμορραγία, χορηγήθηκαν 11 φιάλες αίμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βγει σε κομματώδη κατάσταση, να νοσηλεύεται σε κόμμα έκτοτε στην μονάδα εντατικής θεραπείας και κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά αν θα επανέλθει και αν θα επανέλθει σε τι κατάσταση θα βρίσκεται, δηλαδή εάν θα έχει μόνιμες εγκεφαλικές βλάβες, αναπηρία και τι είδους αναπηρία. Οι γονείς του έχουν ζητήσει ήδη ένορκη διοικητική εξέταση και να αποδοθούν οι ευθύνες όπου υπάρχουν. Μια ένορκη διοικητική εξέταση η οποία ήδη έχει ανατεθεί σε πανεπιστημιακό γιατρό από τη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ενώ η οικογένεια του νεαρού έχει ζητήσει τόσο από την ΔΥΠΕ Κρήτης όσο και από τον Ιατρικό Σύλλογο να εξετάσουν το περιστατικό και να αποδοθούν οι όποιες ευθύνες αποδοθούν σε εκείνους που θεωρούν ότι με την λειτουργία τους μέσα στο χειρουργείο πιθανόν έβλεψαν το παιδί τους. Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γιατρός ο οποίος χειρούργησε τον 29χρονο, ο οποίος δεν πρόλαβε να δει το δεύτερο του παιδί να γεννιέται, γεννήθηκε μία μέρα μετά το χειρουργείο, ο γιατρός που το χειρούργησε, ο χειρουργός, είπε στους γονείς ότι δεν ήταν κίστη, ήταν όγκος, ο οποίος είχε εγκλωβίσει μία αρτηρία και γι' αυτό υπήρξε και η αιμορραγία. Αγάπη. Καλή συνέχεια, Χάρη. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία στα Χανιά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο Γεράνι στο ύψος της ΔΕΗ ΑΒΑ. Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι σε Καλαμιάς, ενώ η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για να αποφευχθεί η επέκταση της φωτιάς ήταν άμεση. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε Καλαμιές στο Γεράνι, στο ύψος της ΔΕΗ ΑΒΑ. Ειδικότερα η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν καταλυτική, καθώς στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις και κατάφεραν γρήγορα να δαμάσουν τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί. Περί ώρα 3.30 ειδοποιηθήκαμε για πυρκαγιά εν υπαίθρου. Άμεσα επεμβήκαμε με 4 οχήματα και 12 πυροσβέστες. Η πυρκαγιά έκαψε γύρω στα 4 στρέμματα, εκ των οποίων μισό στρέμα γεωργική έκταση και 3,5 στρέμματα Καλαμιές. Είναι το πατρικό μας σπίτι, κινδύνευσε άμεσα. Ευτυχώς όλοι προλάβανε οι χωριανοί και γλιτώσαμε το σπίτι τουλάχιστον. Καήκανε χορτολιβαδική έκταση και 25 πορτοκαλιές περίπου. Αλλά ευτυχώς γλίτωσε το σπίτι, το πατρικό μας σπίτι που είναι 80 χρόνια εδώ. Το έργο των πυροσβεστών δεν ήταν εύκολο, καθώς στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι και επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες. Εδώ προσπαθήσαμε μέχρι να έρθει η πυροσβεστική με τα λάστιχα και αυτά να κάνουμε την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα όμως. Ένας από τους δύο από τους μεγαλύτερους δήμους εδώ, την Πλατανιά, και δεν έχει μια παροχή να μπορούμε να κατασβήνουμε πιο γρήγορα τη φωτιά σε τέτοιες επικίνδυνες καταστάσεις. Εντάξει. Ευτυχώς που προλάβαμε. Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου δεν επιτρέπεται το άναμα φωτιά στην Ήπεδρο. Όσοι εκτελούν εργασίες στην Ήπεδρο κατά την παραπάνω περίοδο και κυρίως κοντά σε δάση, δασικές εκτάσεις και σε βλάστηση με ξηρούς θάμνους και χόρτα, οφείλουν να προσέχουν ιδιαίτερα και να λαμβάνουν κάθε προληπτικό μέτρο για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς. Όσοι διαθέτουν οικοπαιδικούς χώρους να προβούν στον καθαρισμό τους από τα χόρτα και άλλα έφλεκτα υλικά από τα οποία μπορεί να ξεκινήσει πυρκαγιά ή να τροφοδοτηθεί μια άλλη πυρκαγιά. Η μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Φαλασάρνων παρουσιάστηκε το πρωί στην Κίσαμο. Όπως τονίστηκε από τους αρμόδιους, είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη μελέτη, η οποία, αν εφαρμοστεί, θα μπορέσει ο χώρος να αναστηλωθεί και να γίνει επισκέψιμος. Η μελέτη για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Φαλάσαρνας παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Δημαρχείο Κισάμου. Οι εργασίες αναμένεται να κοστίσουν περίπου 800.000 ευρώ και στόχος είναι να χρηματοδοτηθούν από το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο αρχιτέκτονα Νίκο Χατζηδάκη, οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν είναι αρκετές, ώστε ο χώρος να είναι ασφαλής για την υποδοχή επισκεπτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή, γιατί αυτή τη στιγμή ο χώρος δεν είναι επισκέψιμος, τουλάχιστον όπως θα έπρεπε. Και η μελέτη θα βοηθήσει πολύ στο να υποδέχεται τους επισκέπτες και να καταλαβαίνουν και να αντιλαμβάνονται την αρχαία πόλη και τα μνημεία που βλέπουν όταν έρχονται. Η μελέτη θα ολοκληρωθεί τώρα το φθινόπωρο και θα κατατεθεί και μετά θα κατατεθεί για έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες.
ώστε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και να ενταχθεί στο επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Θα διαρκέσει, φαντάζομαι, 2 χρόνια και θα ολοκληρωθεί δηλαδή προς το τέλος του ΕΣΠΑ. Είναι αρκετές, είναι σίγουρα να διαμορφωθεί ένας χώρος στάθμευσης, χώρος εισόδου, φυλακείο για εισιτήρια, χώρος πληροφόρησης, θέσεις στάσεων και ενημέρωσης και γενικά αποψηλώσεις και να διαμορφωθεί ο χώρος κατάλληλα ώστε να έχει όλες αυτές τις συνθήκες που απαιτούνται για ένα σύγχρονο αρχαιολογικό. Από την πλευρά της, τόσο η προϊσταμένη φορεία αρχαιοτήτων Χανίων Ελένη Παπαδοπούλου, όσο και η αρχαιολόγος Ελπίδα Χατζηδάκη επεσήμαναν τη σπουδαιότητα του αρχαιολογικού χώρου Φαλασάρνων. Ωστόσο, όπως επεσήμανε η Ελπίδα Χατζηδάκη, η πόρη από το δημόσιο είναι μηδαμινή, δυσκολεύοντας την πρόοδο των ανασκαφών. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός αρχαιολογικός χώρος. Είναι από τις ελάχιστες πόλεις λιμάνια της Κρήτης, η οποία μάλιστα διασώζεται και σε αυτή το λιμενικό συγκρότημα, σε αυτή την εξαιρετική κατάσταση, λόγω του γεγονότος ότι ανυψώθηκε η ξηρά κατά 6,5 μέτρα το 365 μετά Χριστόν, όταν έγινε ο τρομακτικός σεισμός που κατέστρεψε ουσιαστικά τις πόλεις τότε της ρωμαϊκής περίοδου. Είναι στόχος της εφορίας αρχαιοτήτων Χανίων ο αρχαιολογικός χώρος να ενταχθεί, να προταθεί και να ενταχθεί στην προγραμματική περίοδο 2014-2020, προκειμένου αφενός να συντηρηθεί, αποκατασταθεί και να προστατευθεί, αφετέρου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές και συνθήκες ώστε να αποτελέσει πλέον έναν οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο που θα προσφέρει τις καλύτερες δυνατές παροχές στους επισκέπτες που οι οποίοι έρχονται ούτως ή άλλως κατά εκατοντάδες στην πανέμορφη αυτή περιοχή. Προϋπήρχε στην μινωική εποχή, αλλά κάποια στιγμή καταστράφηκε και οι κάτοικοι έφυγαν και δεν επανήλθαν μέχρι περίπου τον 8ο αιώνα. Αλλά η άνθηση, η κύρια άνθηση της Θαλάσσαρνας, έγινε τον 4ο αιώνα προ Χριστού, μέσα με 3ο-4ο του 4ου αιώνα προ Χριστού. Θα δει σημαντικά αρχαιολογικά στοιχεία, παρόλο που οι ανασκαφές δεν έχουν αποκαλύψει τόσα πολλά μνημεία που τόσα χρόνια θα έπρεπε να έχουμε προχωρήσει πολύ πιο πολύ. Αλλά μη έχοντας την οικονομική στήριξη της πολιτείας, αναγκαστικά με την ιδιωτική πρωτοβουλία έχουμε προχωρήσει όσο μπορούμε. Θα δει το θρόνο, θα δει τις οχυρώσεις, θα δει τους οχυρωματικούς πύργους, θα δει την προκυμαία, την αρχαία προκυμαία όπου έδραναν τα πλοία με τις δέστρες στη θέση τους, οι οποίες έχουν ακόμα και τα ίχνη των σχοινιών που έδαιναν τα καράβια. Το έργο χαρακτηρίζεται ως έργο πνοής που θα συνδέσει άρρηκτα τον τουρισμό που δέχεται η περιοχή με τον αρχαιολογικό χώρο. Με πολύ μεγάλη χαρά δέχτηκα την πρόσκληση και παρά το γεγονός ότι είμαστε σε πολύ κρίσιμη φάση της γενικότερης κατάστασης της χώρας και επειδή δεν το βλέπω να κάνουμε 15 Αύγουστο στην Κρήτη, τη μέρα τη μοναδική που μάλλον θα βρίσκομαι στην Κρήτη, επέλεξα να έρθω εδώ και για την πρωινή εκδήλωση και για την απογευματινή. Ο Δήμος οργανώνει μια αυτή τη σημαντική μερίδα σήμερα με σκοπό να αναδείξει και στην τοπική κοινωνία αλλά και στους εμπλεκόμενους φορείς το πόσο σημαντικό είναι αυτός ο πολιτισμικός φάρος της αρχαιότητας να αρχίσει πλέον να μπαίνει και στη σημερινή πραγματικότητα. Θεωρούμε ότι θα συμβάλλουν τα μέγιστα τόσο η Περιφέρεια αλλά και το Υπουργείο Πολιτισμού, ώστε να αρχίσει να γίνονται πλέον οι δράσεις και οι μελέτες που χρειάζεται η περιοχή και θα είμαστε δίπλα σαν Δήμος ό,τι χρειαστεί και με τους κατοίκους που σιγά σιγά κατανοούν πλέον τα ωφέλη από την τουριστική ανάπτυξη και όχι μόνο του αρχαιολογικού χώρου. Και έτσι θεωρούμε ότι στο μέλλον θα συμβάλλουν όλοι μαζί, ώστε να μπορέσουμε, όπως είπα και πιο πριν, να αναδείξουμε αυτό το φάρο παγκόσμιας κληρονομιάς που ήταν ο αρχαίος πολιτισμός της αρχαίας Θαλάσσαρνας. Ετοιμάζεται μια πρώτη μελέτη που θα αναδείξει ένα μικρό μέρος του αρχαιολογικού χώρου και επίκειται και μια παλωτρίωση ενός χώρου που έχουμε δεσμευτεί σαν Δήμος και κάνουμε όλες τις ενέργειες να καταφέρουμε να βρούμε την χρηματοδότηση ώστε να το παραδώσουμε στην αρχαιολογία. Δείτε στη συνέχεια το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Υπερπολαπλάσια τα κοιτάσματα υδρογόνα ανθράκων της Κρήτης από το Ιόνιο. Υποστηρίζουν σε συνέντευξή τους οι διακεκριμένοι καθηγητές Ηλίας Κονοφάγος και Νίκος Λιγερός.
Τέλος, δείχνουν να μην έχουν οι αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών με τις αποδείξεις που δεν χτυπούσαν στην ταμιακή μηχανή οι υπάλληλοι του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού. Έπειτα από τις διαστάσεις που πήρε το θέμα, η διαχειρίστρια του καταστήματος στην Κνωσό, Χρυσούλα Ζαχαριάδη, υποστήριξε πως δεν υπόθηκε ποτέ ότι η ταμιακή μηχανή είναι χαλασμένη. Πέριψε ευθύνες στους υπαλλήλους του ΣΔΟΕ, πως δεν γνώριζαν το ειδικό καθεστώς φορολόγησης των αρχαιολογικών χώρων, ενώ υπογράμμισε χαρακτηριστικά πως δεν γίνεται καμία παρατυπία στην Κνωσό. Μετά το σάλο που προκλήθηκε από τον έλεγχο που έκανε το ΣΔΟΕ στο πολιτήριο αναμνηστικών αντικειμένων στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, σήμερα τα μπλοκάκια βρίσκονταν πάνω στον πάγκο. Όπως λέει η υπεύθυνη λειτουργίας του χώρου, το ΣΔΟΕ δεν έκανε τον έλεγχο όπως έπρεπε και οι παραβάσεις οι οποίες βεβαίωσε δεν ευσταθούν. Υποστηρίζει ότι οι αποδείξεις κοβόντουσαν μόνο σε περίπτωση που υπήρχε φόρτος εργασίας, ειδικά για τις κάρτες. Δεν κοβόντουσαν αποδείξεις, αλλά κοβόντουσαν εκ των υστέρων όταν οι πελάτες είχαν φύγει. Όλες οι αποδείξεις, μπορείτε να τις δείτε, είναι κομμένες στα προϊόντα του ΤΑΠ. Για τα άλλα προϊόντα, των εκδοτών, των τρίτων, παρακαταθήκη που λέμε εμείς, σε αυτά κοβόταν από την ταμιακή μηχανή. Αυτό δεν είναι αληθές. Η ταμιακή, αν δεν ήταν δηλωμένη στο τάξη, αυτό δεν αφορά εμάς. Εμάς, ό,τι ο διοικητής μας δίνει το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, αυτό κάνουμε. Αλλά όταν παίρνει ένας πελάτης μία κάρτα που κάνει 40 και 50 λεπτά, εμείς πρέπει να γράψουμε τον κωδικό της. Η ταμιακή αυτή δεν εξέδιδε αποδείξεις με κωδικό που εμείς πρέπει να αποδώσουμε κάθε μέρα, μάλλον, στον υπολογιστή μας και παράλληλα κάθε τέλος του μήνα να αποδώσουμε τις μηνιαίες καταστάσεις, πόσες κάρτες πουλήσαμε, με ποιους κωδικούς και να εισπράξουμε τα χρήματά μας από την τράπεζα, καταθέτουμε τα λεφτά στην τράπεζα και αποδίδουμε τον λογαριασμό στο ταμείο κάθε τέλος του μήνα. Όπως λέει η υπεύθυνη λειτουργία του καταστήματος των αναμνηστικών αντικειμένων, όλα λειτουργούν νόμιμα και αποδίδονται στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων όλα τα χρήματα και καταστάσεις με τα αντικείμενα τα οποία έχουν πωληθεί και τα αντικείμενα τα οποία βρίσκονται στην αποθήκη. Σημειώναμε τον κωδικό της κάρτας ή το αντικείμενο. Όχι το της κάρτας, γιατί τα αντικείμενα είπαμε, αυτά τα κόβαμε. Οι κάρτες βασικά ήταν που δεν κοβόταν οι αποδείξεις. Σημειώναμε όμως τον κωδικό να τον περάσουμε στον υπολογιστή μας για να αποδώσουμε εμείς την αξία της κάρτας. Δηλαδή μόνο για τις κάρτες γινόταν αυτά, γιατί το ΣΔΟΕ λέει για μια σειρά από αντικείμενα. Όχι, μόνο για τις κάρτες. Που είναι οι κάρτες, ας πούμε, έπαιρνε ένας πελάτης 10-15 κάρτες. Έπρεπε να κόψεις χωρίς να έχεις κωδικούς. Πώς θα το βγάλεις στην άκρη το βράδυ, ποιοι κωδικοί πουλήθηκαν. Έπρεπε να κάνεις συνέχεια απογραφή κάθε βράδυ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε σημειώναμε τους κωδικούς, βασικά τους κωδικούς, τους περνούσαμε στον υπολογιστή και ξέραμε τι ποσό θα δώσουμε στο ΤΑΠ. Με τη χειρόγραφη απόδειξη που είναι του ΤΑΠ, του Υπουργείου Πολιτισμού, Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, αυτό εκδίδεται από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Αυτό το αγοράζει το ΤΑΠΑ από τον εκδότη. Ο εκδότης λοιπόν είναι υποχρεωμένος να πάει να αγοράσει αυτό το κουπόνι, να το τοποθετήσει. Εμείς χωρίς αυτό δεν μπορούμε να πουλήσουμε τίποτα από το κουπόνι. Ναι, χωρίς το κουπόνι. Το οποίο το κουπόνι αυτό είναι αριθμημένο και με την τιμή του. Και κόβεται αλλού αυτό. Ναι. Αυτό κόβεται στη χειρόγραφη απόδειξη. Αυτό δεν μπορούσαμε να το μεταφέρουμε στη χειρόγραφη. Έπρεπε να κοπεί από την ταμιακή ενδεχομένως. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν σήμερα και ο αρχιφύλακας του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού, υποστηρίζοντας ότι το ΣΔΟΕ θεωρούσε ότι το πολιτήριο ανήκει σε ιδιώτη και όχι στο δημόσιο. Και εγώ είμαι σίγουρος πλέον ότι δεν ήξερε καν ότι αυτό το κατάστημα είναι του δημοσίου. Νόμιζε ότι μπήκε σε ιδιωτική επιχείρηση. Δεν ήξερε επίσης ότι όλα τα είδη που πουλούνται εδώ είναι του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και δεν υπόκειται σε ΦΠΑ. Αυτό είμαι σίγουρος. Υπάρχουν όμως και αντικείμενα ιδιωτών που προμηθεύει το ΤΑΠ που υπόκεινται σε ΦΠΑ. Υπάρχουν τέτοια αντικείμενα γύρω στο 15% των ειδών που υπάρχουν εδώ, αλλά εγώ πιστεύω, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, ότι αυτά προπληρώνονται στην Αθήνα. Δηλαδή στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Και αν προσέξατε μέσα, όλες οι κάρτες και τα βιβλία των ιδιωτών είναι με ταπόσιμο. Χωρίς ταπόσιμο δεν μπορούν να πουλήσουν τίποτα τα παιδιά εδώ.
Νότια της Κρήτης βρίσκονται στρατηγικά αποθέματα υδρογονανθράκων, τα οποία είναι τουλάχιστον κατά 10 φορές μεγαλύτερα από αυτά που βρίσκονται στο Ιόνιο, τονίζουν σε άρθρο τους η Ηλίας Κονοφάγος και η Νίκος Λιγερός. Οι δύο διακεκριμένοι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η αξιοποίησή τους είναι καθαρά θέμα στρατηγικής βούλησης, γιατί οι τεχνικές λύσεις για νότια της Κρήτης είναι ήδη έτοιμες. Πλούσια σε αποθέματα υδρογοναθράκων είναι η θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, σύμφωνα με άρθρο του Ηλία Κονοφάγου και του Νίκου Λιγερού. Μάλιστα, οι δύο επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα αποθέματα που βρίσκονται στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης είναι δεκαπλάσιας ποσότητας από αυτά που υπάρχουν στο Ιόνιο. Νότια της Κρήτης βρίσκονται στρατηγικά αποθέματα υδρογοναθράκων, τα οποία είναι τουλάχιστον κατά 10 φορές μεγαλύτερα από αυτά που βρίσκονται στο Ιόνιο. Για να γίνει αυτή η αξιοποίηση, πρέπει να έχουμε ακριβέστερα σεισμικά δεδομένα από τα υπάρχοντα, που να έχουν τουλάχιστον την ακρίβεια που έχουμε στο Ιόνιο. Το πιο πιθανό στη συνέχεια είναι να έχουμε πολλά κοιτάσματα σε διαφορετικά βάθη, ανάλογα σε ποια από τα θαλάσσια οικόπεδα από το 12 έως το 20 βρίσκονται. Εδώ υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που πρέπει να αναλύσουμε σε στρατηγικό επίπεδο όσον αφορά τον τρόπο εκμετάλλευσης. Οι Ηλίας Κονοφάγος και Νίκος Λιγερός στο άρθρο τους αναλύουν τους τρόπους που θα μπορούσαν τα συγκεκριμένα αποθέματα να γίνουν άμεσα εκμεταλλεύσιμα, καθώς όπως επισημαίνουν το όλο ζήτημα είναι καθαρά θέμα στρατηγικής βούλησης, γιατί οι τεχνικές λύσεις για νότια της Κρήτης είναι ήδη έτοιμες. Η Ελλάδα, παρότι θεωρείται παραδοσιακά μικρό κράτος, έχει μια τεράστια δυνητική ΑΟΣ χάρη στα νησιά της, ενώ αν στα 20 ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα με κοιτάσματα υδρογοναθράκων προσθεθούν τα 13 της Κύπρου, τότε διαμορφώνεται η μεγαλύτερη ΑΟΣ της Μεσογείου. Στην κατεδάφιση ενός κτηρίου κοντά στην οδό Ακροτηρίου προχώρησε το πρωί η Δημοτική Αρχή των Χανίων. Τα συνεργεία της τεχνικής υπηρεσίας προχώρησαν στην κατεδάφιση του κτηρίου προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η διάνοιξη της παρακείμενης οδού Γιάννη Παΐζη. Στην κατεδάφιση ενός εγκαταλελειμμένου κτηρίου επί της οδού Ακροτηρίου προχώρησε σήμερα ο Δήμος Χανίων. Τα συνεργεία της τεχνικής υπηρεσίας έπιασαν το πρωί δουλειά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της κατεδάφισης μέχρι αύριο και να ξεκινήσουν οι εργασίες για την βελτίωση του δρόμου. Το σπίτι αυτό ανήκε σε ιδιότητα, ήταν για χρόνια εγκαταλειμμένο. Ο Δήμος Χανίων το πλήρωσε, το απαλωτρίωσε και με δικά του μέσα, με τα δικά του συνεργεία σήμερα κατεδαφίζει αυτό εδώ το πεπαλαιωμένο κτίριο και επικίνδυνο. Είναι ένα έργο το οποίο ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή, έχουν τρέξει διαδικασίες, επέμενα πάρα πολύ να γίνει αυτή η κατεδάφιση και να ολοκληρωθεί. Είναι εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, διότι θα είναι ένα έργο μεγάλης ωφέλειας και αυξάνει επίσης την ασφάλεια σε αυτό εδώ το σημείο, το οποίο ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο, αυτό το λεγόμενο τριγωνάκι απέναντι από τις εργατικές πολυκατοικίες. Μπράβο που έγινε, γιατί άνοιξε ο δρόμος και ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ της περιοχής. Και χρειάζεται και συνέχεια. Και πιο πάνω έχει πάρα πολλά άλλα που κλείνουν τον δρόμο. Μακάρι να συνεχίσουν. Πρόκειται για ένα έργο που θα διευκολύνει την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής αλλά και των διερχόμενων οχημάτων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Τάσο Βάμβουκα, οι εργασίες βελτίωσης του δρόμου θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες. Σε αυτή την περιοχή υπάρχουν αρκετά σπίτια τα οποία δεν εξυπηρετούνται με την κατάσταση που υπήρχε εδώ πέρα και που υπάρχει ακόμα. Και έχουμε σαν στόχο να διευρύνουμε και να βελτιώσουμε το δρόμο που οδηγεί μέχρι επάνω, που μάλιστα εκεί βρίσκεται μια σημαντική επιχείρηση, ένα ξενοδοχείο που και αυτό μαζί με τους κατοίκους θα πρέπει να εξυπηρετηθεί. Διότι άνθρωποι δουλεύουν εκεί και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτή την εποχή να διευκολύνουμε και την επιχειρηματικότητα. Άρα λοιπόν θα προχωρήσουμε σε συνεννόηση και με κάποιους κατοίκους οι οποίοι έδειξαν πολύ καλή διαγωγή και διάθεση συνεργασίας για να μπορέσουμε να διανοίξουμε κάποια σημεία του δρόμου τα οποία είναι ιδιαίτερα προβληματικά και δεν επιτρέπουν την πρόσβαση και τη διασταύρωση δύο οχημάτων. Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να αποκατασταθεί η ασφάλεια των οδηγών επί της οδού Ακροτηρίου και των κατοίκων της περιοχής. Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο Ηρακλής Αναγνωστόπουλος, που υπήρξε επί σειρά ετών πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ του Νομού Χανίων και σημάδεψε με την προσωπικότητα και την αγωνιστικότητά του κάθε αγώνα για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η είδηση του χαμού του Ηρακλή Αναγνωστόπουλου προκάλεσε θλίψη στην τοπική κοινωνία, που πολλές φορές τίμησε τον άνθρωπο που ακόμα και όταν συνταξιοδοτήθηκε δεν εγκατέλειψε ποτέ τους κοινωνικούς αγώνες. Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 12 η ώρα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Πλάτζες Χανίων, όπου θα ψαλεί και η εξόδιος ακολουθία. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν οι αθλητικές μας ειδήσεις και η πρόγνωση του καιρού. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.